Επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας, γιατί έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο δύο κυρίες, οι οποίες τυχαίνει να είναι και αδερφές και οι οποίες έχουν ασχοληθεί με ωραία πράγματα στη διπλωματική τους εργασία και τις ευχαριστούμε και θερμά που είναι μαζί μας και να τις καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι η κυρία Έφη Τριζάκη, αρχιτέκτονας, και η κυρία Μαρία Τριζάκη, αρχιτέκτονας και εκείνη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ. Και δική μας χαρά, μεγάλη χαρά. Μία αρωματική λοιπόν πρόταση για το Μάλεμε. Δώστε μας έτσι ένα εισαγωγικό πλαίσιο, κυρία Τριζάκη. Αρχικά μας ενδιέφερε η ιδέα του σχεδιασμού. Η ιδέα προήλθε από τη... Λόγω, πριν από ένα χρόνο είχα εκπονήσει την ερευνητική μου εργασία, η οποία αφορούσε τους τόπους μαρτυρίου στα Χανιά και το πώς εκφράζεται η μνήμη. Και έτσι μας φάνηκε ενδιαφέρον να δημιουργήσουμε ένα μουσείο, καθώς παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχει ένας χώρος όπου να συγκεντρώνονται τα γεγονότα της μάχης της Κρήτης. Και από εκεί κάπως προέκυψε η ιδέα. Και ο χώρος του Μάλεμε, που είναι εμβληματικός έτσι, γιατί, για τα γεγονότα της μάχης της Κρήτης, όπως είπες. Και δεν έχει αναδειχθεί έτσι, καταλαβαίνετε. Ναι. Και συγκαταλέγεται και στους χώρους μαρτυρίου. Αποτέλεσε πρωταρχικό σημείο επίθεσης των Γερμανών. Οπότε θεωρήσαμε ότι ήταν ο κατάλληλος χώρος. Έφη, σας μιλάω στον Ενικό, γιατί είστε και αδερφές και για να μην κρατάω και τους τύπους έτσι χωρίς λόγο, σεβασμός παραμένει ωστόσο. Έφη, ποιες ήταν έτσι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που συναντήσατε σε αυτή τη διαδρομή? Αρχικά ήταν μια... συναντήσαμε μάλλον κάποια δυσκολία στο να αποκτήσουμε τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής και να έχουμε πρόσβαση στο χώρο, καθώς αυτή τη στιγμή είναι στην... ανήκει στο... στην πολεμική αεροπορία. Mm-hmm. Οπότε είναι δύσκολο έτσι, να δοθεί πρόσβαση. Ναι. Οπότε πρέπει να πάρουμε άδεια. Ναι, αλλά... Δεν το βάλατε κάτω όμως και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, είδατε ουσιαστικά και ποιο είναι βήμα-βήμα το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί και στο να ολοκληρώσετε το σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε βέβαια και μακέτες από αυτή την αρχιτεκτονική πρόταση, τη διπλωματική εργασία. Έφη και Μαρία, να δούμε λίγο έτσι. Είναι σε τρεις κατευθύνσεις, νομίζω, εστιάζεται η πρότασή σας. Ναι. Ο σχεδιασμός, αρχικά, στόχος του σχεδιασμού μάλλον, ήταν η ανάδειξη τόσο της ιστορικότητας του χώρου, όσο και της περιβαλλοντικής αξίας, καθώς το δυτικό άκρο οριοθετείται από τον ποταμό Ταυρονίτη και έχει... αποτελεί προστατευόμενη ζώνη, όπως και το βόρειο τμήμα, που αποτελεί ζώνη Natura. Εκτός από την ιστορική αξία και την περιβαλλοντική, θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν συλλογικό τόπο μνήμης, αλλά και υποδομές οι οποίες θα μπορούν να υποστηρίξουν τις ερωταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε Μάιο για τη Μάχη της Κρήτης. Έτσι λοιπόν οι κατευθύνσεις αυτές στις οποίες κινηθήκαμε ήταν ο σχεδιασμός μουσείου για τη Μάχη της Κρήτης, η δημιουργία τριών περιπατητικών διαδρομών, οι οποίες εκτείνονται σε όλη την έκταση του πρώην αεροδρομίου, αλλά και... Και στους οικισμούς εκεί στο Μάλεμε και στον Ταυρονίτη, δηλαδή, ουσιαστικά, σαν για σύνδεση των οικισμών. Ουσιαστικά, ναι, συνδέουν τους οικισμούς Ταυρονίτη και Μάλεμε. Και τέλος, θέλαμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την υπαίθρια έκθεση ιστορικών αεροσκαφών που υπάρχει σήμερα στο χώρο. Και στο οποίο βέβαια προσθέσετε και άλλες πινελιές, γλυπτά, έτσι, καλλιτεχνικά αριστουργήματα. Μαρία, πιστεύεις ότι ή μάλλον ονειρεύεστε αυτή η αρχιτεκτονική πρόταση να πάρει και σάρκα και οστά? Μπορούσε. Είναι κάτι που είναι υλοποιήσιμο, δηλαδή δεν είναι κάτι ουτοπικό. Και γενικά γίνονται συζητήσεις τα τελευταία χρόνια και για το χώρο του αεροδρομίου,
αλλά και για τη δημιουργία ενός χώρου συλλογική μνήμης των γεγονότων. Θα μπορούσε να είναι, είναι ρεαλιστικό έτσι σαν πρόταση. Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι από τα όνειρα και τους στόχους τους οποίους έχετε βάλει. Μεταξύ άλλων και αυτή η πρόταση, αλλά και άλλες προτάσεις αντίστοιχες που έχετε βάλει και είτε μαζί είτε χωριστά βέβαια κάθε μία. Ναι, σίγουρα μελλοντικά θα είναι ένας από τους στόχους να υλοποιηθούν τα έργα μας. Αυτό θα... Πείτε μας λίγο έτσι για τα όνειρά σας, τι βλέπετε για το μέλλον, εσείς είστε φρέσκες απόφυτες της αρχιτεκτονικής. Αρχικά θέλουμε να αποκτήσουμε εμπειρία, να επεκτείνουμε τις γνώσεις και ίσως κάποια στιγμή να δραστηριοποιηθούμε στο δικό μας χώρο, αλλά αυτό θα γίνει μελλοντικά. Ναι, εντάξει. Το όραμα, το όνειρο υπάρχει, το σχέδιο υπάρχει, δεν είναι όραμα κάτι ουτοπικό, είναι κάτι το οποίο θέλετε να το κάνετε και να το κάνετε πράξη. Αλήθεια, επειδή όσοι έχουμε αδέρφια γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις είναι, ξέρεις, καμιά φορά είναι και σχέσεις έρθεσης. Πολύπλοκες. Πολύπλοκες. Πόσο εύκολο είναι να συνεργάζονται δύο αδερφές μαζί, γιατί εντάξει, το κομμάτι του σπουδών είναι κάτι τελείως διαφορετικό για την κάθε μία, σπουδάζεται στο ίδιο τμήμα, αλλά εντάξει. Η συνεργασία για, για την εκπόνηση μιας τέτοιας εργασίας είναι εύκολη υπόθεση. Εμείς, επειδή έχουμε συνεργαστεί σε πολλές εργασίες πριν την εκπόνηση της πνευματικής, πάντα τα βρίσκαμε μεταξύ μας. Μας ήταν εύκολη η επικοινωνία, οπότε δεν δυσκολευτήκαμε κάπως. Ίσα-ίσα μας άρεσε, μας βοήθησε, γιατί είναι σαν στήριγμα η μία για την άλλη και όταν η μία μπορεί να μην νιώθει πολύ σε διάθεση, την παρακινεί η άλλη και... Έτσι προχωράνε και προχωράει τα project. Ναι. Άρα αυτή η καλή συνεργασία τώρα μπορεί να δείχνει και το δρόμο για μια και επαγγελματική συνεργασία τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, είτε θα ήταν το ιδανικό. Όχι απαραίτητα μοναχική διαδρομή για την ταινία, μπορεί να συνεργαστείτε και ως δίδυμο, έτσι επαγγελματικά εννοώ. Ναι, αυτό θα θέλαμε. Τέτοια προοπτική. Αυτό ονειρεύεστε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εμείς θα σας ευχηθούμε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα, να έχετε πολύ καλή σταδιοδρομία και στη συνέχεια και κάθε επιτυχία και ευχόμαστε κάποια στιγμή να δούμε την πρότασή σας να υλοποιείται, να την βλέπουμε προς υλοποίηση και θα λέμε και με καμάρι ότι βγήκατε στην εκπομπή μας πρώτη φορά και το... Κάναμε και τα αποκαλυπτήρια. Κάναμε τα αποκαλυπτήρια. Αποκαλυπτήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.